Μέχρι εκεί όμως, ας αρχίσουμε να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε, να ακούμε μουσική και να υποδεχόμαστε τα κορίτσια στην πασαρέλα μας. Η κοπέλα που πρόκειται να ανοίξει το σημερινό διαγωνιστικό μέρος έχει βέβαια, όπως περίμενα ούτως ή άλλως, επιλέξει την Άννα Βύση. Και λέω το περίμενα γιατί σίγουρα κάποια θα επέλεγε την Άννα Βύση, Στέλιο μου. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο έχει επανεκτελέσει η Άννα Βύση εξαιτίας της καταπληκτικής νέας καριέρας που έκανε μέσα από το TikTok είναι το Προτιμώ και είναι η Δήμητρα Ζαφυρακοπούλου. Προτιμώ να μη μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία, προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ να μη μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία, προτιμώ να πιστεύεις για μένα τα χειρότερα. Όμως να είμαστε φίλοι, να είμαστε φίλοι και να σου φέρομαι πολιτισμό. Αν ας πούμε πάρω ως δεδομένο αυτό που έγινε στο πλατό όταν ακούστηκε το τραγούδι που ήταν όλοι γέλια, χαρές, εδώ, πέρα, φαντάζομαι ότι γίνεται στα σπίτια των ανθρώπων που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και πες μου γιατί επέλεξες την Άννα Βύση αυτό το τραγούδι και τι έχεις σκεφτεί. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου, το έχω ξαναπεί, από τις αγαπημένες μου. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Γι' αυτό, γι' αυτό. Και πώς το έχεις σκεφτεί, πού πας, τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ σήμερα πάω, το σακάκι είναι το πανωφόρι μου, για δείτε με. Θα πάω ως guest στο opening ενός νυχτερινού μαγαζιού και έχω επιλέξει κάτι έτσι fancy, κάτι φαντασμαγορικό, κάτι απλό. Κάτι απλό, κάτι αναβυσικό, ας το πούμε έτσι. Παρακαλώ πολύ, βαθμολογήστε. Να τη βαθμολογία. Πολλά, πολλά τριάρια και δύο διάρια. Πάμε. Έχεις βάλει δύο Σιμών και γράψεις και sorry. Γιατί έχεις βάλει sorry? Γιατί συνήθως η Δήμητρα είναι της δικής μου αισθητικής και συνήθως μου αρέσει. Mm-hmm. Σπάνια, δηλαδή είναι λίγες οι φορές που έχω έτσι παρατηρήσεις. Και ειδικά στον καλά. Δεν μου αρέσει να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι το πανωφόρι είναι πάρα πολύ λαμπερό. Το πανωφόρι το. Πολερό. Αυτό, το πολερό αυτό. Θεωρώ ότι είναι λάθος που υπάρχει σακάκι από πάνω. Το πήρα σαν πανωφόρι. Και άμα το δεις, είναι όλο διάτριτο. Το ξέρω, το είδα και από κοντά. Για να πάω στο μαγαζί και μέσα στο μαγαζί θα είμαι έτσι. Γι' αυτό είπα να το βγάλω πριν. Θεωρούσα ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το πανωφόρι σου. Ή γενικά το πάνω μέρος. Αυτό. Μπολερό αυτό. Είναι κόσμημα. Θεωρώ ότι. Επειδή έχει και πίσω τα κρόσια αυτά που κρέμονται, νομίζω ότι είναι περιττό το οτιδήποτε να βάλεις από πάνω. Μου άρεσε γιατί μου έβγαζε σαν κόσμημα, κατάλαβες. Μα είναι κόσμημα, ναι. Να. Απλά είναι ένα πολύ μεγάλο κόσμο που θεωρώ ότι δεν χωράει κάτι άλλο από πάνω να το κρύβει. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μου αρέσει το. Είναι λίγο χειμωνιάτικη βασικά η εικόνα. Το παντελόνι φαίνεται σαν κολάν. Κολάν είναι. Α, οκ. Okay. Α. Παντελόνο κολάν. Έχει φερμουάρ δηλαδή, αλλά είναι παντελόνο κολάν. Ναι, φαίνεται, ναι, εντάξει, όχι, στα δικά μου τα μάτια είναι επειδή κολάν. Και η τραγουδίστρια φοράει συχνά κολάν, βινίλ. Παντελόνια φοράει η τραγουδίστρια. Και κολάν. Αυτό κολλητά πολύ, βινίλ, παντελόνια. Αν φοράγα βινίλ, θα μου έλεγε είναι χειμωνιάτικο. Όχι, επειδή μου το λες. Έβαρα βινίλ στο πέδιλο. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει η εικόνα αυτή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικη εικόνα το από μέσα. Δεν μου αρέσει επίσης το κολάν. Ορίστε. Το κολάν σου φαίνεται χειμωνιάτικο. Ναι, δεν μου αρέσει η φόρμα, δεν μου αρέσει ούτε και με τα παπούτσια αυτό. Είναι σαν να είναι ένα απλό κολάν με καλό παπούτσι με στρας, εννοώ. Και θεωρώ βέβαια και πολύ μεγάλο λάθος, το σακάκι μου αρέσει μόνο του, σαν σακάκι γενικά. Δεν μου αρέσει καθόλου στην εικόνα. Δεν μου αρέσει η εικόνα από τη μέση και κάτω καθόλου. Εντάξει. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Okay. Εγώ δεν θα σου πω μεσόωρο, διότι δεν τον ξέρω. Επιπλέον δεν κάνει κιόλας. Ναι. Είναι και καλά. Okay. Είδες να μην μπορείς να υπολογίσεις μεσόωρο. Εξαρτάσαι από τους άλλους. Το είμαι.